Συμβολικούς τοίχους ευθυγραμμισμένους με την απόγνωση που βιώνουν είχαν τα κάλαντα που είπαν σήμερα στον Περιφερειάρχη Κρήτης, μουσικοί από το Ηράκλειο που συμμετείχαν στην πανελλαδική κινητοποίησή τους με στόχο να διαμαρτυρηθούν για τα μέτρα που τους κράτησαν την τελευταία στιγμή μακριά από τις εργασίες τους. Αναγνωρίζουμε ότι όλο αυτό συμβαίνει και ότι πρέπει να πάρθουν μέτρα. Θα μπορούσαν όμως για 2-3 μέρες να το καθυστερήσουν και να γίνουν όλα όπως αποφασίσαν να γίνουν. Γιατί? Κανείς δεν θα κέρδιζε χρήματα, ούτε οι εστιατόρες, ούτε οι μουσικοί, ούτε οι άνθρωποι της τέχνης, για να πληρώσουν υποχρεώσεις. Θα παίρναν όμως και διασκεδαζόμενοι και εργάτες της τέχνης και της νύχτας ένα κουράγιο. Για ένα κουράγιο μιλάμε. Και αυτό το κόψανε. Θέτοντας θέμα επιβίωσης, οι μουσικοί δήλωσαν απογοητευμένοι από τις εξελίξεις, εκφράζοντας την απορία γιατί ενώ σε όλους τους υπόλοιπους χώρους τα μέτρα δεν φτάνουν στο σημείο του αποκλεισμού, στη δική τους περίπτωση η πολιτεία δείχνει να παίρνει αποφάσεις που ομοιάζουν με θηλιά στο λαιμό. Αυτή τη στιγμή, εάν θα προχωρήσουμε λίγο παρακάτω, μερικά μέτρα, να μην ονομάσω το κατάστημα, θα δούμε ένα κατάστημα που έχει μια μεγάλη ταμπέλα απ' έξω που λέει 1409 άτομα επιτρέπονται αυτή τη στιγμή μέσα σε κλειστό χώρο. Στο γήπεδο 1000 άτομα σε ανοιχτό χώρο. Πολλοί, όλοι αυτοί εδώ πέρα συνάδελφοι πλήττονται από τη μουσική. Κανείς δεν θα δουλέψει. Εγώ έχω και δεύτερη δουλειά. Ασχολούμαι και με τη μουσική. Υπάρχουν πολλοί συνάδελφοι, είτε ως DJ, είτε μουσικοί, οι χολύπτες και οι μαγαζάτορες, που είναι η πρώτη τους δουλειά. Όλοι αυτοί, τι θα κάνουνε? Τι θέλουμε εμείς, τι ζητάμε? Ζητάμε να μας ακούσει, ζητάμε τα δίκαια αιτήματά μας, τα δίκαια αιτήματά μας και τα ψίχουλα που βάζει και μας βγάζει και να μας δίνει ένα κόκαλο για να το γλύψουμε, δεν το θέλουμε. Θέλουμε κανονικά να μας στηρίξει από τον Αύγουστο που μας έκοψε το επίδομά μας, για να μπορούν τουλάχιστον οι συνάδελφοι όλοι και όλοι που πλήττονται από αυτό το μέρος, γιατί δεν είμαστε μόνο εμείς, είναι και οι χολύπτες, είναι και διάφοροι παρεφεροί κλάδοι, να στηριχτούν όλοι οι άνθρωποι μας για να μπορούν να επιβιώσουν. Είναι πλέον θέμα επιβίωσης. Θα μας βρουν στον δρόμο. Βρισκόμαστε σήμερα εδώ για να στηρίξουμε αυτούς τους ανθρώπους που αυτές τις μέρες χάνουν τις δουλειές τους, γιατί μέσα από την εστίαση και αυτοί δουλεύουν. Νομίζω ότι η κατάσταση έχει ξεφύγει και δεν πρέπει όλοι αυτοί οι άνθρωποι να στηριχτούν. Ο κύριος Αρναουτάκης δεσμεύτηκε να μεταφέρει το αίτημα στήριξης όλων των μουσικών που πλήττονται, διευκρινίζοντας ότι την ώρα που αναγκαστικά τα μέτρα λαμβάνονται με την προτροπή και τις αξιολογήσεις των ειδικών, χρέος της πολιτείας είναι να δει με ουσιαστικό βλέμμα τις απώλειες στους κλάδους των εργαζομένων και να τους στηρίξει με επίσης ουσιαστικά μέτρα. Η υποστήριξη δική μας είναι απέναντι σε αυτούς τους ανθρώπους που δεν έχουν δουλειά, να ενισχυθούν οικονομικά από πλευράς του αρμόδιου Υπουργείου. Γιατί υπάρχουν αρκετοί που δεν μπορούν να ενταχθούν μέσα στα χρηματοδοτικά εργαλεία που θα δοθούν ως βοήθεια στους ανθρώπους αυτούς και η πίεσή μας προς τον αρμόδιο Υπουργό είναι να μπουν και αυτοί οι άνθρωποι, ούτως ώστε αυτές τις μέρες τις γιορτινές να μπορούν να πάρουν ένα επίδομα και τουλάχιστον να περάσει ο μήνας χωρίς προβλήματα ουσιαστικά οικονομικά.